Η κίνηση στα εκλογικά κέντρα είναι χαμηλή τη στιγμή. Τα κέντρα που βρίσκονται εδώ στο συγκεκριμένο λύκειο είναι γύρω στα 600 άτομα κάθε εκλογικό κέντρο που βρίσκεται εδώ. Περίπου, όπως μας είπαν οι αρμόδιοι, γύρω στα 40 άτομα σε κάθε ένα από τα 4 κέντρα έχουν μέχρι τη στιγμή από τις 7 έλθει εδώ και έχουν ψηφίσει. Και από τους, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο πρώτος πολιτικός αρχηγός ο οποίος ψηφίζει στις σημερινές εκλογές. Πολιτικός αρχηγός Στέλλα, ναι, αλλά τον πρόλαβε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Ομήρου στην Πάφο. Ακόμα πιο νωρίς. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και η προσέλευση των ψηφοφόρων. Εδώ μας λέγανε ότι μέχρι το μεσημέρι θα είναι λίγο σαφώς πιο ενδεικτική η κατάσταση. Ενώ θα έχουμε τώρα και τον κύριο Κυπριανού κοντά μας για να προβεί στην δήλωσή του. Με τη μητέρα του, όπως αναφέραμε, ήρθε μαζί για το... Λύκειο Στροβόλου στη Λευκοσία, Στέλλα Μιχαήλ, ψηφοφορία Άντρου Κυπριανού Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Τον βλέπουμε τώρα με την μητέρα του και πάει, σε λίγο θα έχουμε και τη δήλωση. Ναι, Στέλλα. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή μέρα. Καλή Να σας ακούσουμε για τη σημερινή διαδικασία, λοιπόν. Σημερινή εκλογική αναμέτρηση αποτελεί κορυφαία στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τη δημοκρατία βέβαια στον τόπο μας. Η έκκληση μου είναι να συμπεριφερθούμε όλοι με τρόπον ο οποίος θα τιμά αυτήν τη γιορτή της δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι ως Κύπρος έχουμε ένα ψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Θέλω επίσης να απευθυνθώ στον Κυπριακό λαό και να του πω ότι με την αποχή δεν πρόκειται να λυθεί κανέναν απολύτως πρόβλημα. Είναι με τη συμμετοχή που εξασφαλίζουμε ότι ο τόπος μας πάει μπροστά. Η ευχή μου είναι η αυριανή ημέρα να αποτελέσει την αφετηρία για ελπιδοφόρα προοπτική για την Κύπρο και τον Κυπριακό λαό. Τόσο σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Σε ό,τι μας αφορά ως ΑΚΕΛ, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον Κυπριακό λαό ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε συνεργαζόμενοι με άλλα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις εντός και εκτός της Βουλής να συμβάλλουμε στην υλοποίηση αυτών των στόχων τους οποίους καθορίζουμε. Τα επίπεδα της αποχής, κύριε Κυπριανού, πώς τα εκτιμάτε με βάση και τα δικά σας στοιχεία? Ας αφήσουμε να ξεκινήσει η μέρα, διότι είμαστε ακόμα πολύ πρωί και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε απόψεις αργότερα. Επαναλαμβάνω ότι η αποχή δεν πρόκειται να λύσει κανέναν απολύτως πρόβλημα. Είναι ψήφος διαμαρτυρίας η οποία κοστίζει σε όσους απέχουν. Είναι η συμμετοχή που συμβάλλει με την άποψη του κόσμου στο να οδηγηθεί ο τόπος μπροστά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάρη ήταν η δήλωση λοιπόν του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο οποίος ήρθε εδώ συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του.